Να σου πω κάτι, η χειρότερη πάντως συμβουλάτορα για το πρώτο ραντεβού από όλες αυτές που είδαμε είναι η Σύση. Καλέ, γιατί μου έχει κάνει τρελόκακο. Και. Γιατί μου λέει καλά, βάλε με στο τηλέφωνο σου ως Λιδία να παίρνω τηλέφωνο όταν είσαι με αυτή για να νομίζω ότι έχεις άλλη σχέση και θα είναι ακόμα καλύτερα έτσι τα πράγματα. Το έχω κάνει και εγώ αυτό. Έπαιρνε κάθε 5 λεπτά. Το έκλεισα κάποια στιγμή το κινητό. Φυσικά δεν έκατσε το ραντεβού, εννοείται. Γιατί ήταν καντέμο. Και με παίρνει την άλλη μέρα το πρωί, δουλεύαμε στο μέση καλή χαρά. Θα ξυπνούσαμε για να έρθουμε εδώ πέρα. Και μου λέει τι έγινε, λέω, κοιμάται δίπλα μου. Αλήθεια, έρχομαι. Δεν πρόλαβα να κλείσω το τηλέφωνο, γιατί μέναμε δίπλα. Ήταν το κουδούνι. Χτυπάει το κουδούνι για να δει. Φλάκα μου. Έχει τρελή, παιδάκι μου. Είναι τρελή, όντως. Τρελή. Έχει κάνει και το χειρότερο η ίδια, βέβαια, το ξέρεις. Τι. Ότι εντός εισαγωγικών την πάτησε, γιατί ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα φλερτ με τον Θοδωρή ή Μαραντίνη τότε, που βεβαίως και πολύ καλά δεν ήθελε το πρωινό με τον Γρηγόρη. Με τον Γρηγόρη και της έχω κάνει μία συνέντευξη στο OK. Δεν πήγαινε τότε φούς του. Πήγαινε, ρε παιδί μου, αλλά ως φίλοι, ας πούμε, και ως φαν, να στο πω και έτσι. Εγώ, ναι. Ως φαν το γνώρισε. Όχι, όχι, ήταν φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Φίλοι φαν. Και άκου τώρα τι γίνεται. Δίνει συνέντευξη στο OK και βγαίνει και λέει ότι με το Θοδωρή είμαστε μόνο φίλοι. Παιδιά, και με το που βγαίνει, μία εβδομάδα μετά την έχουν αγκαλιές και φιλιά. Το τέλος που είναι πολύ όμως. Έξω από το Σταυρό του Νότου, νομίζω. Άστα. Πολύ. Έντεχνη. Συμπέρασμα. Σε γάμο όμως, ρε παιδιά. Εντάξει. Μετά αξίζει τον κόπο. Σε 6 μήνες παρακαλώ πολύ. 6 μήνες μετά έγινε ο γάμος, η πρόταση δηλαδή.